βρίσκεται σε εξέλιξη και το συλλαλητήριο που κάνουν οι οπαδοί, οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Ναι. Αρκετοί είναι, θα μπορούσα να είναι και περισσότεροι βέβαια. Νεαροί, όσο επιτοπλίστων, νεαρός κόσμος κατέβηκε. Όχι, γενικά από το οπαδικό κίνημα. Αρκετά δυναμικούς νεαρούς οπαδούς οργανωμένους είδα εγώ. Δεν είδα να κατεβαίνει ο απλός κόσμος, ο απλός παοξής. Δηλαδή, μάλλον ο μπαμπάς, η απλή φίλη του ΠΑΟΚ. Είναι δηλαδή η δυναμική. Έχουν στείλει κάτι φεϊγολάν εδώ, κάτω τα χέρια από τον ΠΑΟΚ. Ναι. Μητσοτάκι κάθαρμα υπάλληλε από πίσω. Λοιπόν, θεωρούν καταρχήν από ότι βρίζουν περισσότερο το Μητσοτάκι από τον Αυγενάκη και τον Μαρινάκη. Κριτική δηλαδή, κριτήκαρη, λεβεντομάνα Κρήτη. Λοιπόν, βρέει μεγάλο προσύγιο ο Μητσοτάκης, γι' αυτό γιατί μπορεί να το μεταφέρουν άλλα. Στο Open δεν δείχνουν τις βρισκές. Εγώ θέλω να ακούσω όλα τα συνθήματα. Και θεωρούμε τον Αυγενάκη κατά κάποιο τρόπο υπάλληλο του Μητσοτάκη και τον Μητσοτάκη το θεωρούν υπάλληλο του Μαρινάκη. Υπαοξίδες. Εμείς μεταφέρουμε τα γεγονότα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή που 3 χιλιόμετρα από το στούντιο που είμαι εγώ, που είναι η Καμάρα, και στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην Εγνατία εδώ, τρώει το βρυχίδι της αρκούδας ο Μητσοτάκης. Οπότε και οι βουλευτές του, οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ιδιαίτερα της Θεσσαλονίκης, και μάλιστα έχουν στοχοποιήσει τη Ράπτη και τον Καλαβάτη. Ο Καλαβάτης είναι ιδιαίτερα σε κακή ψυχολογική κατάσταση, γιατί πιστεύει ότι θα την πληρώσει αυτός όσον αφορά το κομμάτι του πολιτικού κόστους κατά κάποιο τρόπο. Τώρα, να πω ότι ο κύριος Αρκούδης, πήρε τηλέφωνο στο ραδιόφωνο μας και μόνος του έκανε την παρέμβαση. Και είπε ότι εμείς δεν βγάλαμε την απόφαση, γιατί μας είπε, λέει η Μαρούτα, ότι στην Ξάνθη λέει διακοπές. Δεν πήγε στην διακοπέ, στην Ξάνθη. Μας είπε η Μαρούτα μετά, ο κύριος Μαρούτα, ότι είχε μια υπόθεση στην Ξάνθη και επί ευκαιρία πήγε και στο ξενοδοχείο εκεί πέρα που είναι ωραίο ξενοδοχείο στα Πηγάδια. Και πήγε στο γήπεδο, έβγαλε φωτογραφίες. Θα πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά. Μας είπε λοιπόν ο κύριος Αρκούδης ότι εμείς βγάλαμε την απόφαση, γιατί μας είπε η Μαρούτα ότι αυτό και αυτό συμβαίνει. Ότι δηλαδή κατά 80% η απόφαση βγήκε από την ιστορία της Μαρούτα. Τι έγινε τώρα με τα οξύδες εδώ, σωστά. Η οποία από χθες το μεσημέρι, Γιάννη, είναι ιδιαίτερα προφανημένη, γιατί αφούσαν τον Καγκάκη στο γραφείο, του λέει: Γράμμα, μιλάς εσύ, Ποκετίνο, θα βγει ο Λούκα. Βγαίνει ο Λούκας λοιπόν, ο οποίος έχει και το παράστημα και το λόγο, είναι και παλιός πυροτεσσαράκιας, καλό χειρισμό του λόγου και τα λοιπά. Βγάλανε τον Λούκα μπροστά στο κομμάτι, ας πούμε, της επικοινωνιακής πολιτικής ΠΑΕΠΑ. Νομίζω καλά κάνανε. Λέει λοιπόν ο κύριος Αρκούδης, λέει Μαρούτα μας είπε. Αυτή λέει πήγε εκεί πέρα, λέει, το και τα έφαγε να πούμε τι έκανε. Και είπε, λέει, ότι η Ξάνθη, λέει, όχι μόνο, λέει, είναι, λέει, φιλική προς τον Σαββίδη, την έχει λέει ο Σαββίδης. Και έπειτα λοιπόν ο Ξύλος λέει και λέει καλά ρε, εσύ έκανες έρευνα και λες ότι βρείτε η Μαρούπα. Το μαθαίνει η κυρία Μαρούπα, παίρνει τηλέφωνο και αυτή στο Μετρόπολης, στη Λίλα Γουλιώνη εκεί που είναι στην γραμματεία, έξω με Γουλιώνη, με δεν ξέρω τι να κάνω, φωνάζουν, γουλιάζουν, λέει δύο τρελή, λέει φωνάζουν. Όχι, λέει δεν τρελή, λέει καλοί άνθρωποι είναι. Είναι οι άνθρωποι της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Βγάζουν και την κυρία Μαρούπα. Η οποία λέει με μεγάλη ευκολία έχει βγει και λέει ο Αρκούδης την απόφαση να υπερβάσει τον ΠΑΟΚ και Ξάνθη. Και μην κρύβεται πίσω από τα φουσκάλια μου λέει αυτό. Τον έκανε ρωτήσει και συνέντευο καλά τον Αρκούδη η Μαρούπα. Η Μαρούπα δεν καταλαβαίνει τίποτα. Είχε έρθει και 2-3 φορές στο Μετρόπολης σε κάποιες εκπομπές βραδινές με τον Καμόρα και την είχα συναντήσει. Μια πληγωρική, μια ψηλή να πούμε, πολύ μορφωμένη γυναίκα η οποία δεν καταλαβαίνει τίποτα. Κάποιοι δεν αξίζει να φορούν παντελόνια. Όταν έρχονται συνέχεια στον αποφάσισμα, έτσι κάποιοι κρύβονται πίσω από τα φωστάκια μια γυναίκα. Και έρχεται ο ΠΑΟΚ πάλι και λέει: Τώρα αυτοί μαλώνουν μεταξύ του, α βγάλουν α πούμε το αιτιολογικό τη απόφασή του. Γιατί εμείς, επιμένει ο ΠΑΟΚ, νομικά είμαστε μια χαρά. Το ειδικό κομμάτι άστο. Νομικά είμαστε καλυμμένοι. Τι είναι του βαθμού συγγένεια, τα λεφτά τα πήρε ο μικρό, θα πούμε. Είναι καλυμμένα τα λογιστικά. Ο ΠΑΟΚ λέει: Κοιτάξτε μα, χειρίστε μα, δείτε εθνική, γάμα εθνική. Αδικάστε μας, όχι με νομοθετικό διάταγμα. Λοιπόν, ανακοινώσεις των ανακοινώσεων, να πω ότι
ο Γκαρσία εκεί, ο Ιωσήφιδης κάθε παρέμα και βγάλα και ανακοίνωση παρέμα και του ΠΑΟΚ. Φτάνει η ασυλία τα χαρτίδια του κυβερνήσεων. Ο αγώνας συνεχίζεται. Και κάνει ΠΑΟΚ μέσα από το social media που έφυγε κάτι μέσα στον κόσμο. Στο συλλαλητήριο, ενωμένος ΠΑΟΚ και ερασιτέχνης ΠΑΟΚ. Βλέπω ότι πλήττεται ο Μητσοτάκης. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Αύριο ο Μητσοτάκης στις εκλογές, ο Κυριάκος, μπορεί να πει καλά, πάντα ξέρει κάτι, δεν σε βάζω γιατί δεν σε γουστάρω, μην πάω οξύδες. Πάρω ξέρω εγώ τον Αυτόπλο, θα βάλω ξέρω εγώ τον Ασλάμα. Δεν θα βάλω τη ράπη, ράπη φύγε, δεν σε θέλω, θα βάλω καινούργιους. Δεν είναι οι βουλευτές. Δηλαδή, πλήττεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας στην Κεντρική Μακεδονία, όπου ξέρω είναι δεξιοί. Κυρκής, η Πόντι, περισσότεροι είναι δεξιοί. Ολικά κομμουνιστή Πόντι δεν έχω δει. Ούτε κάποια Πόντι αριστερή. Όλοι είναι δεξιοί. Πρώτα Πόντι ήταν τη Κεντρική. Εκεί ήταν και ο Γενικός Γραμματέας τη Χούντα στα Μουζανιά, ο Σλαμίδης. Όλο το Πόντι το πρώτο είναι από Πατακό μέχρι ο ελαφρύτερος, να πούμε, είναι Καραμαλικός. Θεσσαλονίκη, Μητρόπολη τη δεξιά. Μην κοιτάς τώρα που... Κώστα, μας μεταφέρεις γλαφυρά, γεωγραφικά, τα ναι. πολιτικά, πιστεύω, όλων των νομών. Και σε ακούω τόση ώρα με τον ΠΑΟΚ ως οργανισμό, είτε είναι παλέμαχοι, είτε είναι διοικούντες, είτε είναι ποδοσφαιριστές, είτε είναι ερασιτέχνης, να είναι στα κάγκελα, λες και δεν έχει βγει αυτή η νομοθετική ρύθμιση χθες. Και είναι σε ισχύ ακόμα μόνο η εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού που είναι για υποβασμό. Αντιλαμβάνομαι ότι ο ΠΑΟΚ, όπως λέμε απλά και λαϊκά, δεν τη βλέπει καν την τροπολογία που ψηφίστηκε χθες. Δεν τη δίνει καμία σημασία. Θεωρούν βέβαια ότι έγινε η τροπολογία για να γλιτώσει ο Μαρινάκης σε μια πιθανή αυριανή δίκη και ο Ολυμπιακός κάποιον υποβασμό και μεταφέρουν επικοινωνιακά ότι κοιτάξτε κάτι. Ο κύριος Μητσοτάκης που είναι φίλος με τον κύριο Μαρινάκη έκανε στην τροπολογία για να ξυρίσει το πρωτάθλημα ο Μαρινάκης από εμάς και να κοιτάξει ο Μαρινάκης αν αύριο, όπως είπε και η νομική του ΠΑΟΚ. Δεν κάνω αυτά. Ωστόσο, στην παρούσα φάση, με βάση την εισήγηση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, γιατί δεν ξέρουμε τι θα ακολουθήσει στο πρωτοβάθμιο και μετά στο δευτεροβάθμιο, έτσι, αυτή η νομοθετική ρύθμιση, τροπολογία ή χθεσινή που ψηφίστηκε από την έφερε η Νέα Δημοκρατία και την ψήφισε η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά δεν υποβιβάζει ούτε τον ΠΑΟΚ ούτε την Ξάνθη. Όχι. Αλλά αυτό είναι... δεν φτάνει στον ΠΑΟΚ. Δεν φτάνει. Δεν φτάνει. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, ότι είναι δεξιό, νεοδημοκράτικο, πυροβολείται. Βγήκε ο Κύρτσος να μιλήσει, ξεχνάω το μικρό το όνομα. Ο δημοσιογράφος, ο Γιώργος. Γιώργος. Ο ευρωβουλευτής. Ο Κύρτσος βγήκε εκεί και έκανε ένα άρθρο εκεί πέρα στα tweet, εκεί την κίνηση ας πούμε, και χρησιμοποίησε τη λέξη Ρώσος. Δηλαδή έκανε μια αναφορά στο Σαββίδη για το λιμάνι Θεσσαλονίκη, σαν επενδυτή, σαν ένα άνθρωπο του ποδοσφαίρου κτλ. Και το χαρακτήρισε Ρώσο. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν τον γουστάρουν οι Αμερικάνοι, το θέμα με το λιμάνι, το πήγε στο πολιτικό κομμάτι. Βγήκε ο Βούκας μετά με τον Μπούζο, να πούμε, και τον ρίξανε τον Κύρτσο, είπε Ρώσο και ρεό και τα λοιπά. Βγήκαν οι οπαδοί εδώ πέρα τηλέφωνο, υποθυμούσε πώς τη λένε, η Λίλα Γουλιάνη εδώ, η γραμματεία. Τη δίναμε νερό, πώς θέλω αυτό ήταν να μυρίσει, αυτά που μυρίζουν και ξυνέρχονται οι γυναίκες κτλ. Δεν μιλάμε για τρομερά πράγματα, Γιάννη, δεν θα γράψω βιβλίο. Ο Κύρτσος λέει ο Λούκας έπρεπε να βγάλει την εκπρόσωπο της Αμερικής γιατί δεν καρτηριάζει το Μητσοτάκη για το θέμα του λιμανιού. Μετά είπε ότι θεωρείται ότι είναι Ρώσος ο Σαββίδης. Ο Κύρτσος λέει κόλασε να πούμε. Και να λέει δεν είπα λέει ότι είναι Ρώσος, είπα λέει ότι είναι Ρωσικός στη Βερόντα. Μα τον είπε Ρώσο φωνάζει ο Λούκας, φωνάζει και μπούζος εκεί. Ξανά λυπόθυμη η γραμματεία κάτω. Εντάξει, είναι και οι ακροαματικότητες στη μέση. Πάντως την ώρα που μιλάμε, επειδή βλέπουμε πλάνα από το συλλαλητήριο που διεξάγεται τώρα, ο όγκος είναι μεγάλος. Όχι, Κώστα, ο όγκος είναι μεγάλος. Δηλαδή, αυτά δεν είναι τα 500 άτομα που μας περιέγραψες πριν. Εκτός αν. Κατά διάρκεια που έχουμε τη σύνδεση και μιλάμε, πληθαίνει ο κόσμος. Άμα το πάνε μέχρι τις 8, έχει να ακούσει ο Μητσοτάκης όσα δεν άκουσε 50 χρόνια που είναι στη γη. Έχει λοιπόν να ακούσει πολύ πράγμα, του λέω. Να ξέρει τι. Τώρα, μέσα σε όλα αυτά,
την ώρα που μιλάμε και δεν ξέρουμε τι θα ξημερώσει αύριο, το πρωτάθλημα συνεχίζεται κανονικά. Και μέσα σε όλα αυτά, εάν το πρωτάθλημα συνεχιστεί κανονικά, ο ΠΑΟΚ θα έρθει εδώ στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Στάδιο, να παίξει την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό. Εγώ έχω το εξής εύλογο ερώτημα. Δεν μπορεί να μην έχει επηρεάσει τους ποδοσφαιριστές όλο αυτό το περιβάλλον, έτσι. Το είχες. Δηλαδή. Ο ΠΑΟΚ είναι τεφορμέ. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στα καλά του. Και είναι ωραία δικαιολογία. Βγήκε ωραία ο Λούκας εχθές. Κάλυψε τους νομικούς, κάλυψε και τους παίκτες. Ο ΠΑΟΚ σέρνεται παιχτικά. Δηλαδή, τα χάρτη περπατάνε. Έχει πολλούς παίκτες δεφορμέ. Ξέρεις τι ωραίο άλλος είναι τώρα να φάει μια τριάρα την Παναθηναϊκό, επειδή επηρεαστήκαμε από τα γεγονότα. Δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων. Ούτε με την Τρίπολη ήταν καλά. Ο κόσμος άρχισε να γιουχάρει. Και με την Τρίπολη, άρχισε να γιουχάρει και με τον Βόλο. Πήγε ο Φερέιρα μετά το ματς να κάνει παραμάρκετ γιατί είναι λαϊκιστής. Του ανοίξαν κάτι πινελίκι οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Περισσότερα από όσα ρίξαν το Μητσοτάκι σήμερα το απόγευμα. Του ρίξαν χοντρό πινελίκι. Και αυτό το στυλ ότι δηλαδή τι, είναι καλά, ας πούμε, ο Μπίθεσβαρ και θα πάρει ψυχολογικό. Δεν βλέπει κάτι μάγουλα από εκεί ο Μπίθεσβαρ. Είναι τα σουνάκια μια χαρά. Ο Πέρκας είναι στα καλά του. Ο Μάτος είναι στα καλά του. Δηλαδή ο Βιερίνια ήρθε στα καλά του το παιδί. Δεν είναι πάω καλά. Αυτή τη στιγμή η φόρμα που έχει ο Παναθηναϊκός και το συζητάνε κιόλα. Και κακό αυτό είναι αυτό γιατί θα δημιουργήσουν άρεση τη ποδοσφαιρική. Να πω ότι έβγαλα ένα πρόγραμμα σήμερα. Σε δουλειά με την μπάλα, κάνα πολύ δουλειά με την μπάλα και λίγο τακτική. Λοιπόν, να πω και ο Πασχαλάκης, επειδή είναι πολύ γυμνός τα τελευταία ξεκινήματε, τον έπιασε η ήλιωση, έμεινε στο σπίτι, προπονήθηκαν ο Μάτος, όμως ο Βιερίνια και αυτός ο αργός, όπως το λέμε, Ντάουγκας Αυγούστο. Λοιπόν, ο Κρέσπο ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα και θεραπείες, αλλά από ό,τι μας έδινε πληροφόρηση, είναι πιθανό να είναι στην 11 μέχρι την Κυριακή. Αν αύριο βγάλει δηλαδή το πρόγραμμα, αν το βγάλει αύριο το πρόγραμμα, θα είναι στην 11. Αν δεν το βγάλει το πρόγραμμα, θα παίξει πάλι ο Βαρέλα με τον Νίκλασον. Να πω ότι αύριο η προπόνηση είναι 11 στη 9 μεσημβρία, ενώ και ο άλλο που ήταν αναφέρει στον ΠΑΟΚ πριν από λίγο, μα ενημέρωσε ότι καταλήγει στην Νέιμπαρ. Λοιπόν, θα παραχωρηθεί ο Σοάρε με μορφή δανεισμού μέχρι το καλοκαίρι. Πάμε τώρα λίγο και στον Άρη, γιατί και ο Άρης έχει τα δικά του προβλήματα. Ο Άρης έχει τα δικά του, δεν έχει και λεφτά. Έχει φιλίες με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός ούτε η διαιτησία μπορεί να τον δώσει καλή ούτε παίκτες. Πες του πήρε τον Τζον Μισάη, δεν είναι σε καλή κατάσταση. Σήμερα πήγε να κάνει ένα παίκτη του ΚΑΠΑ 19 να τον κάνει επαγγελματία, γιατί σε κουβέντες που έχουμε με τους Αργιανούς δεν τα κάνετε τώρα. Βάλουμε λέει κανένα παίκτη, έχουμε τρεις καλούς λέει στην ΚΑΠΑ 19, αλλά βάλτε τους, δε παιδάκι μου. Πώς βγάζει ο Βερμιζάκης στην Καβάλα και παίκτες από την Γιάπα 19 και έκανε νίκη μέσα στη Βέρεια 2-0. Ωραία λέμε, σήμερα παίρνω τηλέφωνο, πήγαμε λέει, να κάνουμε ένα παίκτη της Γιάπα 19, δεν μπορούμε να κάνουμε λέει μεταγραφή γιατί απαγορεύεται. Μεγάλο πρόβλημα. Πάρα πολύ μεγάλο. Ούτε πρόβλημα. Να ανεβάσουν δηλαδή παίκτη και να κάνουν επαγγελματικό συμβόλαιο από την δική τους την υπάρχουσα ομάδα. Από το δικό τους το σωματείο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο. Θα δούμε αύριο μεθαύριο γιατί τώρα τι έχουμε με τα γεγονότα του ΠΑΟΚ, τι συμβαίνει και με τον Άρη. Και πώς μπορεί ο Άρης να λειτουργήσει και να κάνει τουλάχιστον εσωτερικές μεταγραφές. Δηλαδή, μπορεί να πάρει, ξέρω εγώ, τον μπακ της Βέρειας. Να πάρει, ξέρω εγώ, τον εξτρέμ του Εργοτέλη. Να δούμε μήπως μπορεί να κάνει αυτό. Και από την εσωτερική αγορά. Να πούμε για τον Τουάρντ ότι δεν το δέχεται το σκηνικό. Είναι τιμωρία που πήγε δύο φορές τη μέρα μόνος του. Ζητάει από το 1.000.000 το 60% για τα 3 χρόνια, 600.000 του ήταν ένα λιποθυμικό σοκ του Χαριστέα. Mm-hmm. Έτσι το ανέβηκε το ζάχαρο λίγο του Χαριστέα μόλις άκουσε το ποσό. Ενώ μετά το ζάχαρο του Χαριστέα που ανέβηκε, όταν πήρε το χάπι, πήγε στο Βέλεφ. Κάλεσε εκεί πέρα, λέει: Βέλεφ, τι γίνεται, σου κάνουμε νέα πρόταση. Μάλιστα. Πόσα παίρνει το Βέλεφ το χρόνο, 130.000. Πολύ ωραία. 260 σου δίνουμε. Χαρά ο Χαριστέα, σου λέει: Θα υπογράψει ο Βέλεφ. 300 λέει: Θέλω εγώ. Και σα αφήνω λέει και μια πληροφορία. Ότι έχω και δύο προτάσεις. Δηλαδή, ο Άρης διπλασιάζει το ποσό του Βέλεφ και ο Βέλεφ λέει: Μα μου, έχω άλλες δύο προτάσεις. Κάνει το δύσκολο, μάλιστα. Έχουμε και. Ωραία. Έγινε, Κωστή. Ευχαριστώ πολύ. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του Νέου Έλληνα.
Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλιλό στο Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με τόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσιπουρομεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο. Και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.